Για μια ακόμη φορά συμμετέχω στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Είναι αυτονόητο αυτό. Πόσο μάλλον τώρα που είναι τα 100 χρόνια του ΚΚΕ και τα 50 χρόνια της ΚΝΕ. Είναι οριακός χρόνος, πολύ σημαντικός. Και θα ήθελα να πω εδώ το εξής, ότι το φεστιβάλ της ΚΝΕ, παρότι η πρώτη εντύπωση που μπορεί να έχει κανείς είναι ότι πρόκειται για ένα πολιτικό φεστιβάλ νεολαίας, έχει μια ιδιαίτερη πολιτιστική αξία. Και αυτό φαίνεται πεντακάθαρα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, εδώ και πόσα φεστιβάλ έχουν γίνει, 48, 43. 43 φεστιβάλ, στα 40 είμαι παρόν. 43 φεστιβάλ όπου παρουσιάζεται το πιο σημαντικό κομμάτι του ελληνικού τραγουδιού, η συντριπτική πλειοψηφία των σπουδαίων συνθετών, των σπουδαίων τραγουδιστών τριών γενεών μέχρι στιγμής, τραγουδοποιών, ποιητών κτλ. Δεν νομίζω υπάρχει προηγούμενο, όχι σε φεστιβάλ νεολαίας, αυτά δεν υπάρχουν τα υπόλοιπα, όσο και σε θεσμός. Είναι θεσμός. Και εδώ θέλω να επιμείνω και να ευχηθώ βέβαια η επόμενη δεκαετία και η επόμενη εικοσαετία να είναι ακόμα πιο προωθημένη, με πιο προωθημένα πράγματα. Ήδη με τα παιδιά της ΚΝΕ μιλάμε και για κάποιες ιδέες για το μέλλον. Άλλωστε το μέλλον δεν θα έρθει μονάχο του, έτσι είναι το σκέτο όπως λέει ο ποιητής, αν δεν πάρουμε μέτρα εμείς. Και αυτά τα μέτρα πρέπει να τα πάρουμε σε όλους τους τομείς. Πρώτα απ' όλα να αφήσουμε ανοιχτό παράθυρο στο όνειρο για να μπορέσουμε οι επόμενοι, για να μπορέσουν οι επόμενοι να δημιουργήσουν εκείνη την κοινωνία στην οποία θα αυτοπραγματευθεί ο άνθρωπος. Όπως λέει ο Μέγας Κάρολος, σε εκείνη την κοινωνία όπου ο ποιητής θα ψαρεύει και ο ψαράς θα γράφει ποίηματα. Να είστε καλά.